Βασκό μας για το πώς κυλά η πρώτη μέρα για εξετάσεις με τα τετράμινα με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κύριε Πολυβίου, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Ποια είναι η εικόνα στα σχολεία μας και να πούμε ότι είναι εξετάσεις στην πρώτη ηλικίου. Μάλιστα. Επικοινώνησα με αρκετά λυκεία και στη Λευκοσία και στη Λεμεσό. Εκείνο που μου έχουν πει οι συνάδελφοι και διευθυντές και οι συνάδελφοι βοηθοί διευθυντές που ήταν υπεύθυνοι των αρμοδίων επιτροπών είναι ότι η διαδικασία προχώρησε ομαλά. Επίσης μίλησα με αρκετούς συναδέλφους φιλολόγους, αφού σήμερα τα παιδιά δίναν λογοτεχνία και νέα ελληνικά. Γενικά, μου είπαν ότι τα θέματα ήταν προσιτά, είχαν την επιλογή. Ήταν θέματα που συμβάδιζαν σε ό,τι αφορά και την ανάλυση και την έκθεση. Οπότε, βλέποντας αυτά τα δεδομένα, ελπίζουμε ότι θα πάνε όλα ομαλά και να δούμε φυσικά τα προβλήματα που είπαμε από την αρχή των υπάρχουν, τα οποία θα διορθώσουμε για να μην τα ξαναβρούμε μπροστά μας. Δεν είχαμε εκπαιδευτικούς που να είναι επιτηρητές, αλλά την ίδια ώρα θα έπρεπε να κάνουν μάθημα σε παιδιά Δευτέρα ή Τρίτη. Τα σχολεία έκαναν διευθετήσεις. Είναι γεγονός ότι υπήρξε ένα ασφιχτικό πρόγραμμα με την έννοια ότι ένας συνάδελφος μπορεί να τέλειωνε το μάθημα του στις 9 η ώρα και έπρεπε στις 9 και 4 να παραλάβει τα γραπτά για να κάνει επιτήρηση. Αυτά τα πράγματα εντάξει, τα ζούμε καθημερινά στα σχολεία. Οι συνάδελφοι αντεδεξήσαν πλήρως. Μάλιστα. Και για τα παιδιά της πρώτης λυκείου σήμερα ουσιαστικά θα πάνε μόνο για να δώσουν τα νέα ελληνικά και θα φύγουν, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές Δευτέρας Τρίτης Λυκείου είναι στα σχολεία και κάνουν μάθημα. Κανονικά κάνουν κανονικά τα μαθήματα. Αυτό έχει φέρει δυσλειτουργίες, κύριε Πολυβίου, ή είναι εντάξει τα πράγματα? Ακριβώς είναι αυτά που είπαμε, ότι έχει συναδέλφους οι οποίοι τελειώσαν το μάθημα, μπήκαν, κάναν επιτήρηση και μετά θα τρέξουν πάλι να κάνουν τα μαθήματα τους. Γι' αυτό και ένα από τα μέτρα που θέλουμε εμείς να εφαρμοστεί είναι μετά τις γιορτές που θα το συζητήσουμε είναι τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά. Ένα πλεονέκτημα που υπάρχει είναι ότι αύριο είναι η μέρα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και τα σχολεία θα είναι κλειστά για όλα τα παιδιά, οπότε θα έχουν και την ευκαιρία και να μελετήσουν και να ξεκουραστούν. Γιατί είναι κλειστά τα σχολεία άμα είναι η μέρα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών? Τη μέρα αυτή και μια μέρα το μάθη με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν ψηφιστεί στους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων, οι συνάδελφοι σε όλα ανεξαίρετα τα σχολεία έχουν κανονίσει και γίνονται επιμορφωτικά σεμινάρια πάνω σε θέματα τρέχουσης φύσης που έχουν σχέση με τη λειτουργία των σχολείων, με τα νέα αναλυτικά, με το θέμα των εξετάσεων. Είναι καθορισμένο από τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων αυτών. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Πολυβίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.